Γλυκό θα κάνουμε σήμερα. Θα κάνουμε κρέμα καραμελέ. Αλλιώς λέγεται και κρέμα φλάν. Να πω κάτι τώρα που σκέφτηκα θα είναι τελείως άτομο και πες, να μην παιδί, το πω. Πες. Η τάρτα, η φλάν Παριζιόν που φτιάχνει σε καμία σχέση. Δεν έχει καμία σχέση. Σήμερα. Ήθελα να το πω όμως εγώ, να πω ότι το ήξερα. Τα υλικά γενικά να ξέρεις στις κρέμες είναι τα ίδια. Αλλάζουν μόνο γραμμάρια σε κάποια υλικά. Okay, και αλλάζει και η υφή στην ουσία. Μάλιστα. Άλλες βράζουν στην κατσαρόλα, μπαίνουν μετά μέσα και τελειώνουν στο φούρνο. Ναι. Άλλοι κατευθείαν στο φούρνο. Οπότε αλλάζει λίγο η εκτέλεση και λίγο τα γραμμάρια. Ωραία. Τα υλικά όμως είναι σχεδόν τα ίδια. Το έχω. Λοιπόν, θα κάνουμε αυτή την κρέμα καραμελέ. Την κλασική κρέμα, την οποία ρε παιδί μου τη βλέπει στο πιάτο και από πάνω τρέχει καραμέλα. Θα δείτε μια κλασική κρέμα καραμελέ. Το συγκεκριμένο γλυκό είναι καλό γιατί δεν υπάρχει σε ζαχαροπλαστή για να πάνε να το αγοράσετε. Σχεδόν όλα τα γλυκά. Για ποιο λόγο. Γιατί έχει μια διαδικασία η οποία δεν μπορεί να μπει στη βιτρίνα. Δεν θα το πάρει κανένα. Για να φαίνεται και η καραμέλα. Μπράβο. Έχει ωραία να ρέει από αυτό πάνω. Η καραμέλα ρέει ωραία και φαίνεται ωραίο. Μόνο τη στιγμή να το γυρίσει. Άμα τα αφήσει πολύ ωραία, καλή νύχτα. Θα στεγνώσει. Οπότε είναι ένα γλυκό το οποίο. Ναι, ρε παιδί μου, δείτε το σήμερα και φτιάξτε το σπίτι. Είναι ένα γλυκό το οποίο δεν θα βρείτε σε ένα μαγαζί να το αγοράσετε. Βοήθησε μα να το φτιάξουμε. Να ωραία. Το φτιάξουμε σωστά λοιπόν, όμω. Θα χρειαστούμε πρώτα απ' όλα μια κατσαρόλα η οποία είναι άδεια και καίει πάνω στη φωτιά και τη ζάχαρη εδώ που θα κάνουμε την καραμέλα. Εντάξει. Και για την κρέμα θα χρειαστούμε ζάχαρη, γάλα, κρέμα γάλακτος, αυγά και κρόκους από αυγό. That's it. Αυτό μόνο. Τίποτα άλλο. Αν τώρα θέλετε να βάλετε μπαχαρικά, μυρωδικά ή οτιδήποτε άλλο, είναι δικό σας θέμα. Τι ταιριάζει. Βανίλια. Μαδαγασκάρης. Είναι βανίλια. Και τα αιτήσια βανίλια. Ανεβαίνει το budget θέμα, πολύ, ανεβαίνει πολύ. Λοιπόν, πώς θα κάνουμε καραμέλα. Βάζουμε μια κατσαρόλα στη φωτιά και αρχίζουμε σιγά σιγά και πασπαλίζουμε τη ζάχαρη. Θέλω να σας καεί. Πω. Ναι, να καεί. Να καεί εννοώ σωστά να καεί, όχι εμείς να την κάψουμε. Σωστά, ναι, γιατί καίγεται και η καραμέλα. Η καραμέλα είναι ζάχαρη καμένη. Αλλά η καμένη καραμέλα είναι για πέταμα. Εντάξει, δηλαδή προσοχή. Θέλουμε καμένη ζάχαρη, όχι καμένη καραμέλα. Εντάξει. Λοιπόν, βλέπουμε αρχίζει και λιώνει σιγά σιγά εδώ η ζάχαρη. Θα δυναμώσω λίγο τη φωτιά. Ωραία. Ωραία. Και θα κάνουμε την καραμέλα χωρίς να ανακατεύουμε. Λιώνει η ζάχαρη, βάζουμε λίγο. Σαν μπαλί της χρειάς μυρίζει. Ναι, το μαλλί της γριάς ακριβώς τι πράγμα είναι. Υπάρχει ένα μηχάνημα το οποίο πετάει με δύναμη την ζάχαρη η οποία καίγεται και πιάνει αυτές τις ίνες. Ναι. Ξυλάκι. Το ξυλάκι και. Πάρα πολύ ωραία. Είναι το μαλλί της γριάς. Ωραία. Και εγώ τι θα κάνω δηλαδή άμα αυτό γίνει μόνο του. Πώς θα δικαιολογήσω τη σημερινή μου παρουσία. Κάνοντας τι. Παρέα σε σένα. Εντάξει, μπορεί να μην τη δικαιολογήσει τη στήλη, παιδί μου, τη μαγειρική. Μα δεν γίνεται θέμα μου. Εγώ θα είμαι παραγωγική και στα πέντε μέρη τη εκπομπή μα. Θέλω να σου πω κάτι, προσοχή. Εσύ κάνει τη μέση νοικοκυρά. Είμαι μέση νοικοκυρά. Καλέμε κάτω του μετρίου, εγώ να τα λέμε τώρα έτσι όπως είναι. Οπότε ρε παιδί μου, είναι σαν να εξηγώ στη μέση νοικοκυρά, δηλαδή πώς κάνω. Εγώ είμαι μια εδώ. Κρέμα καραμελέ. Εγώ είμαι οπότε δικαιολογήσει, παιδί μου, τα χρήματά σου. Λιώνει σιγά σιγά η ζάχαρη. Και προσθέτουμε την υπόλοιπη. Μάλιστα. Όχι, αυτή είναι. Όχι, ποια είναι. Αυτή. Αυτή εδώ, η πιο μεγάλο είναι. Εντάξει. Λοιπόν, ανακατεύουμε καλά. Έχω δώσει συνταγή για γραμμάρια. Για την καραμέλα, αλλά εσείς πρέπει να προσέξετε το σκεύος που θα βάλετε μέσα. Δηλαδή, π.χ. δεν πρέπει η καραμέλα να περνάει το μισό δάχτυλο. Οπότε, αν τυχόν σας φανεί ότι έχει πέσει παραπάνω, σταματάτε, δεν τη βάζετε όλη. Okay. Δηλαδή, έχουμε τώρα, εγώ θα σταματήσω. Α, δεν θα βάλεις άλλη? Όχι, δεν βάζω άλλη. Θα βάλω μόνο τώρα κουτάλα. Για ποιο λόγο, θα κλείσω τη φωτιά. Να σπάσουμε τα γρομπαλάκια. Πετάει ο μάνα. Τέλεια. Αυτό τώρα είναι το κάτω που βάζουμε που γίνεται έτσι τούμπαλι. Μπράβο. Και, είναι και το αφήνουμε στην άκρη σιγά σιγά να αρχίσει να σφίγγει. Okay. Πάμε στην άκρη αυτή εδώ. Έμεινε εκεί. Πάρα εύκολο ήταν αυτό. Τέλεια. Πάμε να κάνουμε την κρέμα. Έχουμε βάλει το γάλα πάνω στη φωτιά. Γάλα είναι κρέμα γάλακτος αυτό. Παίζει ρόλο, τι πράγμα είναι. Το γάλα με την κρέμα γάλακτος. Ναι. Πλάκα κάνεις. Τι πράγμα είναι. Είτε βράζει το ένα ή το άλλο δεν μας νοιάζει. Εντάξει. Λοιπόν, ναι. Στη συγκεκριμένη συνταγή δεν μας νοιάζει. Σε άλλες συνταγές μας νοιάζει. Okay. Λοιπόν, βράζουμε τα υγρά, ένα από τα δύο, ή την κρέμα ή το γάλα. Ωραία. Και βάζουμε μέσα τη ζάχαρη. Κάτσε να μην μπερδευτούμε. Ωραία. Είμαστε και πυρεπείς εδώ εμείς να μπερδευόμαστε. Λοιπόν, θέλουμε να πάρει μια βράση μόνο και μόνο για να λιώσει η ζάχαρη. Μόλις λιώσει η ζάχαρη, βγάζουμε από τη φωτιά, βάζουμε μέσα το άλλο υγρό που μένει. Ό,τι και αν είναι αυτό. Ό,τι και αν είναι αυτό. Ωραία. Και μετά θα βγά. Ανακατεύουμε και είμαστε έτοιμοι. Να ρωτήσω και κάτι τι τώρα, μια και τα λέμε εδώ μεταξύ μας. Ναι, μας λείπει καθόλου που δεν έχουμε βάλει κάποιο μπαχαρικό.
ή το έχουμε αφήσει πιο απλό εμείς, αλλά προσθέτηκε η βανίλια αν είχαμε και βάζαμε. Κοίταξε να δεις τι γίνεται. Έχει τόσο δυνατά αρώματα. Δηλαδή, τα αυγά μαζί με τη ζάχαρη, το γάλα και την κρέμα θα δώσουν μια πολύ δυνατή γεύση στην κρέμα. Okay. Η καραμέλα έχει πολύ δυνατή γεύση. Οπότε μπορείς να μην βάλεις και τίποτα. Αν θες να βάλεις τώρα τόσο πολύ κάτι εσύ, ταιριάζει πάρα πολύ κανέλα, ας πούμε. Πίστε φωτιά. Εντάξει, είμαστε. Λοιπόν. Ωραία. Βάλε μέσα την κρέμα. Όλοι. Όλοι. Δεν έχει σημασία που έχουν διαφορετική θερμοκρασία. Καμία. Ωραία. Δεν παθαίνει τίποτα. Το βάζω. Τέλεια. Ανακάτεψε λίγο. Ωραία. Και βάλε τώρα τα αυγά μέσα. Βάζει τα αυγά αμέσως όλα μαζί. Ναι. Όλα μαζί και ανακατεύει. Με αγχώνει όταν. Πάμε. Μου το λες. Ανακάτεψε. Περίμενε, μωρέ, βέμω. Τέλεια. Ωχ, αγχωτική είναι η ζαχαροπλαστική. Γιατί τα βάλαμε όλα μαζί, για να ρίξει πιο γρήγορα τη θερμοκρασία από το μείγμα, για να μην κόψουνε. Μπράβο. Αν τα βάλει σιγά σιγά, δεν κάνει τίποτα. Θα αρχίσει να κόβει σιγά σιγά. Δεν θα κόβει, θα ψήνεται. Αν τα βάλει όλα μαζί, με τη θερμοκρασία. Να σου πω κάτι. Ναι. Πολύ έξυπνο αυτό που είπε. Αλήθεια, γιατί εγώ τώρα θα το έριχνα λίγο-λίγο με το φτωχό μου μυαλό. Δεν θα το έριχνα όλο, δεν θα το σκεφτόμουν. Αυτά τα μυστικά μα τα λένε μια πετυχαίνει συνταγή. Okay. Λοιπόν. Τέλεια. Τέλεια. Και πώς θα σφίξει τώρα, ψυγείο θα μπει, θα ψηθεί, πώς θα γίνει. Η κρέμα καραμελέ, φίλη νοικοκυρά, παύλα μητέρα. Αναγία μου δηλαδή. Δεν είμαι εγώ νοικοκυρά. Λοιπόν, για να σφίξει θα έπρεπε να βάλω μέσα έναν σταθεροποιητή, ο οποίος δουλεύει με το ψυγείο. Δηλαδή, ζελατίνη. Δεν έχει ζελατίνη μέσα, μητέρα, δεν σφίγγει ψυγείο. Okay. Όταν βλέπεις τέτοια υλικά, σημαίνει θα ψηθεί στο φούρνο. Μάλιστα. Εντάξει. Ναι. Λοιπόν, προθερμαίνουμε το φούρνο στους 100 βαθμούς και ψήνουμε περίπου για 45-50 λεπτά μέχρι να αρχίσει να σφίγγει. Φαντάσου, αν είχαμε θερμόμετρο και βάζαμε θερμόμετρο στη μέση της κρέμας, ναι, έπρεπε να είναι γύρω σε 75 βαθμούς. Κοντά θα το φτάσουμε κι εμείς. Εμείς θα το καταλάβουμε όταν θα κουνάμε την κατσαρόλα και θα είναι ζελαριστό, δεν θα είναι υγρό. Μισό λεπτό, το σκεύος είναι. Δεν θα το κάνουμε ατομικό όπως το κάνουμε όταν ήμασταν μικροί. Είχα μια μεγάλη καραμελή για όλους. Μα είναι κουβαρντάς. Δεν αστειευόμαστε, καλέ. Και για να μην φωνάζει η μητέρα, γιατί ποιος θα πλύνει την κατσαρόλα, θα κάνουμε την καραμελή μέσα στην κατσαρόλα με την καραμέλα. Θα δείτε τώρα. Λοιπόν, έχουμε το ένα μείγμα με την κρέμα έτοιμο. Εντάξει, ναι, ωραία. Έτοιμο. Πάμε δίπλα στο μείγμα με την καραμέλα. Έχουμε πάρει μια ξύλινη κουτάλα και απλώνουμε όσο μπορούμε την καραμέλα στα τυχώματα. Αλήθεια, δεν θα το κάνει έτσι. Το έχω ξαναδεί. Συνήθως το έχω συνηθίσει, ξέρεις, στα ατομικά τα σκεύη που βάζουμε την καραμέλα, βάζουμε την κρέμα. Και στα ατομικά μπορεί να γίνει και εδώ μπορεί να γίνει. Τέλεια. Μυρίζει πάρα πολύ ωραία η καραμέλα. Αλλά εξαιρετικά μυρίζει. Και η κρέμα όμως, έτσι να τα λέμε όλοι. Λοιπόν, πρόσεξε τον νόσο. Προσοχή με την καραμέλα, παιδιά. Αν τυχόν καείτε με την καραμέλα, πρέπει να βάλετε το χέρι σας. Σε νερό. Η καραμέλα καίει πάρα πολύ και δύο φορές πιο πολύ από το λάδι το καυτό, διότι όταν πέσει πάνω σου δεν κρυώνει, κρατάει πάρα πολύ θερμοκρασία και συνεχίζει και σε καίει, ρε παιδί, μέχρι να βγει από κάτω. Οπότε, νερό. Προσοχή. Και όχι μαγγείς με την καραμέλα. Το τηγάνι πάνω κάτω, ανακατεύουμε άνετος και τέτοια. Okay. Δεν έχουμε τέτοια άνεση εμείς στην κουζίνα. Λοιπόν, βλέπουμε ότι έχει σφίξει, βλέπετε. Ναι. Θα έχουμε πρόβλημα στο στήσιμο. Θα κάνουμε το σταυρό μας να το γυρίσουμε γιατί είναι μεγάλο. Μόνο αυτό. Λοιπόν, και πάμε τώρα να σερβίρουμε. Για να δούμε. Ωραία. Καλά το πάμε μέχρι εδώ, μου φαίνεται. Ναι, τέλεια. Να σε ρωτήσω κάτι, έχεις φέρει έτοιμο? Όχι, θα περιμένουμε μισή ώρα. Τέλεια, φανταστικά. Για να είμαι αγαπά. Εσύ σήμερα τα φύγεις από το λοιπόν, πάμε πάλι για το ψήσιμο. Υπάρχουν δύο ψήσιματα. Το ένα ψήσιμο είναι στους 100 βαθμούς για 45 λεπτά. Ωραία. Το δεύτερο ψήσιμο είναι στους 150 μπεμπέλ μαρί. Τι σημαίνει μπερμαρί? Ένα ταψί στο οποίο μέσα θα βάλουμε νερό, ναι, και μέσα θα βάλουμε την κατσαρόλα. Οκ. Okay. Okay. Mm-hmm. Εύκολο. Αυτό το ψήσιμο θα είναι 15-20 λεπτά πιο γρήγορο. Αυτό θα πάρουμε. Πάρω το τέλειο. Αυτό θα πάρω, το πιο γρήγορα. Πάμε να δούμε τι κάναμε. Εσύ θα μου πεις. Έλα να δούμε, να κάνουμε και το σταυρό μας. Εγώ τον κάνω ήδη το σταυρό μου. Για να δούμε τι φτιάξαμε εδώ. Λοιπόν. Ωραίο είναι, πολύ ωραίο. Κάτσε να δούμε αν θα βγει. Δεν πειράζει, μωρέ. Και έχουμε πάρει μας άνθρωποι. Βασική προϋπόθεση, η κατσαρόλα που θα σερβίρουμε να μην έχει πλαστικά χερούλια για να μπει στο φούρνο. Αν έχει τώρα κανένα πλαστικό χερούλι, ξέρεις πώς θα βγει. Ξεκινάμε από την αρχή, βλέπω. Όλα τα μοιραζόμαστε. Λοιπόν, να είναι μόνο μεταλλική κατσαρόλα. Τι κάνουμε? Βάζουμε την. Μόλις βγάλουμε από το φούρνο
την καραμελέ, την αφήνουμε λίγο εκτός ψυγείου να πέσει στη θερμοκρασία. Ωραία. Και μετά τη βάζουμε ψυγείο, να παγώσει. Για να την διαφορμάρουμε. Αγχώθηκα ήδη, να ξέρεις. Γιατί αγχώθηκες, παιδί μου. Καλώς τον. Αγχώθηκα πώς θα το γυρίσεις τώρα, σκέφτομαι. Θα δούμε τώρα. Γεια σου, Δευτέρη μου. Εγώ θα τη γυρίσω. Σε εμπιστεύω με κλειστά μάτια. Θες να το κάνω εγώ όμως. Ναι. Εντάξει, ευχαριστώ. Ναι, ναι, ναι. Εγώ να με εμπιστευτείς με κλειστά μάτια στη διευσυγνωσία. Θα πάρουμε ένα ίσιο πιάτο, θα το βάλουμε ανάποδα και θέλει μια γρήγορη κίνηση, επειδή να μην πεταχτούν οι καραμέλες πάνω μας. 3, 2, 1, πάμε σε viral. Πάμε. Έκατσε, το άκουσα. Το άκουσα. Ναι, άκουσα το πλούτς, αλλά δεν ξέρω αν έχει πέσει ρομαντικό. Το πλούτς, άκουσες το πλούτς. Περίμενε. Τέλειο, μπράβο ρε παιδιά. Μπράβο. Εδώ έχει γίνει σοβαρή δουλειά, ωραία. Μωρέ. Θα βάλω το πιάτο πιο μέση. Ναι, βάλω το σιγά σιγά. Το κατσαρολάκι, να φανταστώ, πάει για πέταμα, έτσι. Για πέταμα πας εσύ. Το κατσαρολάκι θα βάλουμε λίγο νερό. Εμείς θα το πλύνουμε. Δεν πάει για πέταμα, Λευτέρης μας. Όχι τίποτα, έφερε και τις καλές κατσαρόλες πάνω, Δανάη. Όχι τίποτα άλλο. Ακούστε με λίγο. Δεν χρειάζεται να τρίβετε την καραμέλα. Αν βάλετε απλά νερό μέσα, σε 20 λεπτά η καραμέλα έχει γρασιάσει και δεν υπάρχει. Υγρασιάσει. Πώς λέγεται. Υγρανθή. Υγρανθή. Άστο θέμα, δεν πειράζει. Μπόγκα εκεί λίγο στο γάμο. Πώς το κάνει αυτό μας. Ναι, ναι, θέλει να πιάσει και το κέντρο, Θέμος, δεν μας αφήνει. Λοιπόν. Wow. Τέλεια. Καλά, είσαι καλός εσύ. Συγγνώμη τώρα, αυτή η αλήθεια είναι για 10 ανθρώπους. Εγώ τρώω μόνη μου. Και μετά μου λες ότι έχει παχύνει. Αν τη φας μόνος. Εντάξει, προφανώς παχύνει επειδή τρώω τέτοια, αλλά παρόλα αυτά δεν είναι πολύ ωραίο. Συγγνώμη, εγώ την τρώω μόνος μου. Εγώ αλλά δεν παραπονιέμαι. Εσύ παραπονιέσαι, συγγνώμη. Παραπονιέμαι, ναι, λιγάκι, λοιπόν. Καμιά φορά. Wow. Τέλεια, μπράβο. Δείτε εδώ. Νομίζω άξιζε τον κόπο σήμερα που δεν έκανα φαγητό. Άξιζε, μωρέ, εντάξει. Αλλά δεν μας τάζεις τώρα εμάς. Ναι, θέλουμε ένα πιατάκι. Ναι. Να μας φέρεις ένα λεπτό για να δοκιμάσουμε. Ένα όμορφο θέλω, σε παρακαλώ. Να, ένα λεπτό μόλις. Να το. Φέρε μου. Μπορούμε να το μασίσουμε, προλαβαίνουμε τα νάη. Να, για αντίσταση ορίστε. Για αντίσταση. Ναι. Αντίσταση, μωρέ, αντίσταση. Έλα να αντισταθώ. Το κόλλησε. Αυτό θέλω. Έλα, ωραία. Αυτό θα το αφήσουμε για τέστινγκ. Ναι. Όχι για τέστινγκ, δεν θα το αφήσω για τέστινγκ αυτό. Θα το αφήσω για τη Δανάη. Τέλεια. Εδώ, για το πλάνο της λίγο πριν πάμε σε break. Και εδώ. Συντηρείται στο ψυγείο αρκετές ημέρες, δεν παθαίνει κάτι, αλλά να ξέρετε ότι μόλις το γυρίσεις ανάποδα, ρε παιδί μου, η καραμέλα σιγά σιγά φεύγει. Οπότε, αν έχετε κάποιο τραπέζι και θέλετε να το παρουσιάσετε στο τραπέζι, θα είναι να το γυρίσετε και εκεί μπροστά, ρε παιδί μου, θα έχει το χαβά του. Έτσι... Γρήγορες κινήσεις. Έχουμε και πολλούς εδώ. Ναι, ζωή να έχουμε. Γρήγορα. Δεν θέλει ατσούμπαλες κινήσεις. Λοιπόν, το ακριανό δικό μου. Το ακριανό. Εσύ πήρες δηλαδή. Μας δεν μας έφερε ένα κουταλάκι να δοκιμάσουμε. Έλα, γιατί μα τι οικοδεσπότης είσαι, μωρέ Θέμο. Γρήγορα, δεν προλάβουμε να πούμε στον κόσμο την εντύπωσή μας. Παιδιά, μπράβο, είναι πάρα πολύ ωραία. Συγχαρητήρια. Μπράβο σας. Ωραία, ε. Μπράβο, σε την έφτιαξες. Ξεχάστε ό,τι ξέρατε με τις καραμελέ, τις έτοιμες. Ξεχάστε έλα, το αυτό. Έλα, Λευτέρη, ποιες έτοιμες. Εντάξει, αυτές που έχουμε δοκιμάσει στο καιρό εννοούμε. Μην αρπάζεσαι. Η καλή γεύση μεταδίδεται μέσω των αντιθέσεων. Σωστά, έχεις δίκιο. Εντάξει. Θεέ μου, είναι πεντανάστημα. Πώς αλλιώς να πούμε στον κόσμο. Ευχαριστούμε. Ναι. Πάμε σε break γιατί έχουμε να δοκιμάσουμε εμείς την καραμελέ. Κάντε Σαββατοκύριακο την καραμελέ. Και άλλη θεματολογία εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Να, βλέπετε εδώ τι γίνεται. Thank you.